Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 16 Οκτωβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να δούμε μαζί τους τίτλους από τα κυριότερα γεγονότα της ημέρας. Τον κόδωνα του κινδύνου για σφοδρές βροχοπτώσεις κρούει η πολιτική προστασία του Εύρου με την κακοκαιρία να περνά και από τον ομό Εύρου. Στα 67 λεπτά το κιλό διαμορφώνεται η τιμή του βαμβακιού, πλησιάζει στο τέλος της η περίοδος συγκομιδής. Αυξάνεται η τιμή του καφέ από 10 έως 30 λεπτά μέσα στο επόμενο διάστημα στην Αλεξανδρούπολη. Αδυνατούν να απορροφήσουν όλες τις ανατιμήσεις τα καταστήματα εστίασης. Με τις μνήμες ακόμη να είναι νοπές από τις περσινές κακοκαιρίες στον ομό Εύρου που είχαν ως αποτέλεσμα ακόμη και το θάνατο ενός πυροσβέστη, Δήμοι και Περιφέρεια καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εκδήλωση των φαινομένων. Η πολιτική προστασία του Εύρου συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και κυρίως για κανένα λόγο να μην διασχίζουν χυμάρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει είτε πεζοί είτε με όχημα. Το κύμα κακοκαιρίας έφτασε και στον Εύρο και εκδηλώθηκε με έντονες βροχοπτώσεις, όπως μαρτυρούν οι εικόνες από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης το πρωί του Σαββάτου. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος μετά το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, κάνοντας γνωστό πως το καιρικό σύστημα με το όνομα Μπάλος αναμένεται να επηρεάσει σταδιακά και την περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, να τηρούν μέτρα αυτοπροστασίας και επιπλέον να αποφεύγουν κάθε περιττή μετακίνηση, να μετακινούνται σε ψηλότερα σημεία του σπιτιού και να αποφεύγουν την παραμονή τους σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους όταν υπάρχει ενδεχόμενο πλημμύρας. Κυρίως για κανέναν λόγο να μην διασχίζουν χυμάρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει είτε πεζοί είτε με το όχημά τους. Λόγω επιδείνωσης του καιρού, όλος ο μηχανισμός της Περιφερειακής Ενότητας είναι σε ετοιμότητα, έκανε γνωστό σε ανακοίνωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Η πολιτική προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Καλούνται οι πολίτες να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων και να αποφεύγουν εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Στα 60 λεπτά, σε 67 με συγχωρείτε λεπτά το κιλό διαμορφώνεται η τιμή του βάμβακο σήμερα, ενώ συνεχίζεται η παράδοση του προϊόντος στα οικοκυστήρια της Θράκης. Η τιμή έφτασε φέτος σε επίπεδα ρεκόρ, σπάζοντας ακόμη και το φράγμα των 70 λεπτών την περασμένη εβδομάδα. Η περίοδος της συγκομιδής φτάνει στο τέλος της, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα του προϊόντος δεν έχει ακόμη παραδοθεί στα οικοκυστήρια. Κρίνοντας από τον τομέα των ρούχων με τα προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας, καλό είναι τα χριστουγεννιάτικα δώρα να τα παραγγείλετε από τώρα. Ίσως πάλι να είναι ήδη αργά, έγραψε στα τέλη Σεπτεμβρίου κατά την έναρξη της εκοκυστικής περίοδου ο Σταμάτης Κουρούδης, ένας από τους γνωστότερους και μεγαλύτερους επιχειρηματίες του τομέα στην Θράκη. Το χρηματιστήριο τον επιβεβαίωσε, αφού το βαμβάκι σήμερα παραλαμβάνεται από τους αγρότες στα 67 λεπτά το κιλό. Η τιμή εξαρτάται από το, διαμορφώνεται μάλλον με βάση το χρηματιστήριο βάμβακος της Αμερικής και γι' αυτό το λόγο μεταβάλλεται κάθε μέρα. Φέτος οι τιμές είναι όντως οι υψηλότερες των τελευταίων πάρα πολλών ετών, τουλάχιστον 30. Κυμαίνονται γύρω στα 70 λεπτά το κιλό, τώρα είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, ακριβώς επειδή είναι βάση του χρηματιστήριου. Κάθε μέρα μεταβάλλονται. Αυτή τη στιγμή είναι στα 67 λεπτά σήμερα. Η
τιμή βαμβακός έφτασε φέτος σε επίπεδα ρεκόρ, σπάζοντας ακόμα και το φράγμα των 70 λεπτών. Η περίοδος της συγκομιδής φτάνει στο τέλος της, ενώ η μεγαλύτερη ποσότητα του προϊόντος δεν έχει ακόμα παραδοθεί στα οικοκυστήρια σε επίπεδο Θράκης. Έχει φτάσει μέχρι τα 72 και βέβαια αυτό είναι η τιμή βάσης. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποια προγράμματα για ποιοτικό βαμβάκι που παίρνουν κάποιες επιδοτήσεις, οπότε η τιμή αυτή γίνεται ακόμα υψηλότερη. Μέχρι που φτάνει στο ποιοτικότερο βαμβάκι? Στο ποιοτικό βαμβάκι μπορεί να πάρει μέχρι και 7 με 8 λεπτά επιπλέον από την τιμή βάσης. Όλα τα προηγούμενα χρόνια η άνοδος της τιμής γινόταν την περίοδο μετά τη συγκομιδή ή πριν. Γιατί κατά την περίοδο της συγκομιδής υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά βαμβακιού σε όλο τον κόσμο και ως εκ τούτου οι τιμές πιέζονται. Είναι χαμηλές. Φέτος είναι η εξαίρεση και συμβαίνει το αντίθετο. Η άνοδος η μεγάλη, το ράλι, το χρηματιστηριακό συμβαίνει τώρα που μαζεύεται το βαμβάκι. Και γι' αυτόν τον λόγο δίνουμε τη δυνατότητα στον παραγωγό να εκμεταλλευτεί τις πολύ καλές τιμές και να κλείσει την τιμή με βάση την τιμή ημέρας που επικρατεί, δίνοντας ταυτόχρονα εμείς και μια εγγύηση ότι θα υπάρχει μια κατώτατη τιμή σε περίπτωση που τα πράγματα πάνε στραβά, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί σε μια εβδομάδα ή δύο εβδομάδες. Ό,τι ανεβαίνει κάποια στιγμή θα κατέβει. Οι τιμές του βαμβακιού σκαρφάλωσαν στα ύψη ικανοποιώντας τους παραγωγούς, ωστόσο το νόμισμα έχει και άλλη όψη αυτή των καταναλωτών. Τις συνέπειες θα τις βιώσουν στο μέλλον, επισημαίνει ο Ηλίας Κουρούδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Οικοκυστηρίων. Η λογική λέει ότι θα υπάρξουν κάποιες αυξήσεις και στα προϊόντα, στα τελικά προϊόντα. Βέβαια αυτές δεν θα είναι άμεσες, δηλαδή δεν το βλέπουμε από τη μια μέρα στην άλλη. Μπορεί η άνοδος αυτή των τιμών αυτή τη στιγμή να έχει κάποια επίδραση στις τιμές των προϊόντων, των ρούχων σε ένα χρόνο ή σε 1,5. Παρ' όλα αυτά, είναι ό,τι είναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όσον αφορά στην παραγωγή, μικρή ήταν η απόδοση των ξηρικών εκτάσεων, ενώ ικανοποιητική ήταν των ποτιστικών. Αυτό χάρη στον κόπο των αγροτών. Ο καύσωνας, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ανοβρία, επηρέασε αρνητικά την απόδοση χιλιάδων εκτάσεων σε όλη τη Θράκη. Η Θράκη γενικά είναι αρκετά πιο όψιμη φέτος, που σημαίνει ότι είμαστε πίσω. Υπολογίζουμε ότι είμαστε στο 30-40% της συγκομιδής, τουλάχιστον στη Ροδόπη. Στον Εύρο είναι ακόμα πιο πίσω, οπότε έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας και μένει να δούμε ο καιρός πώς θα εξελιχθεί και αν θα μας επιτρέψει να ολοκληρώσουμε τη συγκομιδή τις επόμενες εβδομάδες ή αν θα πάμε όπως παλιότερα και πιο πίσω, Νοέμβριο, Δεκέμβριο. Εξάλλου φέτος, σε αντίθεση με τις περασμένες χρονιές, η περίοδος του εκοκισμού αναμένεται να παραταθεί έως και τον Δεκέμβριο. Αυτό γιατί οι βροχοπτώσεις εμποδίζουν τους αγρότες να ολοκληρώσουν τη διαδικασία, εξήγησε ο Ηλίας Κουρούδης. Η βροχόπτωση βέβαια επηρεάζει και την ποιότητα του προϊόντος. Δυστυχώς η βροχή επηρεάζει και στην ποιότητα, κυρίως όσον αφορά το χρώμα. Μιλάμε για το δικό μας προϊόν, το εκοκισμένο βαμβάκι, αλλά κάνει σίγουρα πολύ πιο δύσκολη και τη δουλειά του παραγωγού που δεν μπορεί να μπει στο χωράφι και σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων ή καταιγιδών υπάρχει περίπτωση να χάσει και μέρος της παραγωγής του. Γι' αυτόν τον λόγο κοιτάμε πλέον να στρέψουμε τον κόσμο σε πιο πρώιμες ποικιλίες, δηλαδή αυτές που μπορούν να μαζευτούν νωρίτερα, ώστε να γλιτώσουμε τα φαινόμενα του φθινοπόρου, αυτά τα άσχημα καιρικά φαινόμενα. Με τους ίδιους μισθούς, κυρίες και κύριοι, τώρα καλούνται να αντεπεξέλθουν στις αλυσιδωτές ανατιμήσεις που παρατηρούνται στην αγορά οι καταναλωτές στην Ελλάδα. Ενέργεια, καύσιμα και τώρα πια είδη πρώτης ανάγκης πληρώνονται ακριβότερα. Ανατιμήσεις καταγράφονται πια και στην αγορά των κρεάτων. Το Σωματείο Κρεοπολών του Εύρου προχώρησε σε αυξήσεις τιμών, καθώς οι κρεοπόλες δεν μπορούν να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος της ενέργειας και τις αυξήσεις που δέχθηκαν από τους παραγωγούς τους. Κατά 40 λεπτά το κιλό αυξήθηκε η τίμη του μοσχαρίσκιου κρέατος. Η ίδια αύξηση πήρε το χοιρινό, ενώ κατά 10 με 20 λεπτά ανατιμήθηκε η τιμή για το κοτόπουλο. Οι ανατιμήσεις μετακύλησαν και στην αγορά των κρεάτων. Οι ανατιμήσεις είναι δεδομένες. Αυτή την εποχή που βιώνουμε έχει εδώ και 3 μήνες που έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ύλες σε γεωργικά προϊόντα να ανεβαίνουν, δηλαδή οι ζωοτροφές, που είναι ο βασικός παράγοντας για την κτηνοτροφία μας. Έχουμε πάρει μία αύξηση
εμείς από τους προμηθευτές μας και τώρα έρχονται και αυξήσεις στα πάγια έξοδα τα μηνιαία, από ρεύματα, νερά και ό,τι συγκαταλέγεται με αυτό. Έχουμε συζητήσει οι συνάδελφοι όλοι μαζί ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες ανατιμήσεις. Σίγουρο είναι αυτό, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα φροντίσουμε να είναι όσο μικρότερες γίνεται για να μην επιβαρύνουμε παραπάνω τη τσέπη του καταναλωτή που παραμένει ίδια. Οι αυξήσεις δεν έγιναν τυχαία, αλλά μετά από συζήτηση των κρεοπολών του Εύρου, είπε ο Πρόεδρός του Στάθης Ευσταθίου. Με τις ανατιμήσεις, η τιμή για ένα κιλό κοτόπουλο από 3,20 έχει πάει στα 3,30 ευρώ το κιλό. Η τιμή για ένα κιλό μοσχαρίσιο κρέας από 10 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος ξεκινάει πια από 10,40 και φτάνει μέχρι και 11,80 ευρώ το κιλό, ανάλογα με την ποιότητα και την προέλευση του κρέατος. Η χοιρινή μπριζόλα από 5,5 ευρώ το κιλό που κόστιζε μέχρι πρότινος διατίθεται πια προς 5,90 με 6,30 ευρώ το κιλό. Γύρω στα 40 λεπτά στο κιλό επάνω, σε ό,τι αφορά το μοσχάρι και το χοιρινό. Τώρα στο κοτόπουλο είναι γύρω στα 10 με 12 λεπτά. Είναι η ανατίμηση ακριβώς που μας έκαναν και οι προμηθευτές μας. Φαντάζομαι ότι για να προχωράτε σε μια τέτοια αύξηση, που ναι μεν είναι μικρή αλλά είναι και αυτή η αύξηση, δεν μπορείτε να απορροφήσετε τις ανατιμήσεις που γίνονται από παραγωγούς και τα λοιπά. Μέσα στα χρόνια έχουμε απορροφήσει πάρα πολλές ανατιμήσεις και όχι, φτάσαμε σε ένα σημείο ώστε να μην υπάρχει κερδοφορία. Και γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις να κλείνουν γιατί δεν είναι πλέον υγιές το περιβάλλον. Για να κάνουμε ένα υγιές περιβάλλον πρέπει να κάνουμε αναγκαστικά ανατιμήσεις. Δυστυχώς μας επιβάλλουν να κάνουμε ανατιμήσεις. Μακάρι να μπορούσαμε να πουλάμε, εμείς το λέμε κάθε φορά και με τους καταναλωτές και με τους πελάτες μας που μιλάμε καθημερινά, μακάρι να μπορούσα να πουλάω και ένα ευρώ. Μακάρι να μπορούσα να το κάνω αυτό. Δυστυχώς μας το επιβάλλουν. Το Σωματείο Κρεοπόλων του Εύρου προχώρησε σε ανατιμήσεις, καθώς οι κρεοπόλες δεν μπορούν να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος της ενέργειας και τις αυξήσεις που δέχτηκαν από τους παραγωγούς τους, επισημαίνει ο πρόεδρος Στάθης Ευσταθίου. Εκτιμά δε ότι θα υπάρξουν νέες ανατιμήσεις στο μέλλον. Νομίζω πως ναι, γιατί έχουν ανεβεί τα πάντα. Όταν μιλάμε τα πάντα, ξεκινάμε δηλαδή και πιο μικρή λεπτομέρεια. Που δεν την είχαμε βάλει ακόμα το χαρτί που χρησιμοποιούμε, το οποίο δεν το χρεώνουμε στο πελάτη. Τη σακούλα, η οποία και αυτή εδώ πέρα περιβαλλοντολογικό τέλος είναι, αλλά δεν τη χρεώνουμε ουσιαστικά στο πελάτη. Έχουν φύγει πάρα πολύ οι τιμές τους. Οπότε αναγκαστικά δεν ξέρω στο. Και θα αρχίσουν να ανεβαίνουν, συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Δεν σταματάει αυτό, δεν ξέρω πού θα φτάσει. Οπότε όσο ανεβαίνει η τιμή, αναγκαστικά θα πηγαίνουν και αυξήσεις. Οι καταναλωτές πώς αντιδρούν? Δύσκολο είναι. Δύσκολο είναι. Είναι δύσκολο από την άποψη ότι η τσέπη τους έχει παραμείνει ίδια. Η τσέπη ολονών έχει παραμείνει ίδια. Δεν μπορείς όταν έχεις συγκεκριμένα πράγματα να ανεβάζεις παραπάνω το κόστος. Κάποιοι δεν θα μπορούν να ζήσουν αυτή τη στιγμή. Κάποιοι θα ζοριστούν πάρα πολύ το χειμώνα που μας έρχεται. Όσον αφορά στην επάρκεια των κρεάτων, σε αντίθεση με την περίοδο του περασμένου Πάσχα, η τοπική παραγωγή καλύπτει τις ανάγκες της αγοράς. Μετά το Πάσχα καταλάβαμε ότι η αύξηση τιμών και η έλλειψη αμνοερυφίων ήταν τεχνητή. Δημιουργήθηκε από κάποιους μεγαλεμπόρους κάτω στην Αθήνα, μαζέψαν όλα τα κοπάδια, τα σφάξανε, τέλος πάντων και υπήρχε όλο αυτό το πρόβλημα. Πρόβλημα στο κρέας μέχρι στιγμής στη περιοχή μας δεν έχει δημιουργηθεί. Θα παραμείνουμε, κυρίες και κύριοι, για λίγο ακόμη στο συγκεκριμένο θέμα. Ο κύριος Κώστας Δουνάκης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Δουνάκη. Καλησπέρα, κύριε Σταμπουλίδου, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είναι πολύ ο καιρός τώρα που συζητούμε για όλες αυτές τις ανατιμήσεις, τα είδη πρώτης ανάγκης, οι οποίες επρόκειτο να έρθουν. Τώρα πια τις βλέπουμε να είναι για τα καλά μέσα στη ζωή μας. Και από τη στιγμή που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ό,τι έχει να κάνει με τις αυξήσεις στην τιμή του κρέατος, να λάβουμε και το δικό σας σχόλιο για το πώς ξεκινούν όλα αυτά και γιατί παρατηρείτε, ποια έχει φτάσει στα τραπέζια, στα πορτοφόλια όλων μας, αυτή η αύξηση στην τιμή του κρέατος και ειδικότερα σε συγκεκριμένα είδη. Κυρία Σταμπουλίδο, άκουσα με μεγάλη προσοχή το ρεπορτάζ που κάνατε προηγουμένως, αλλά έχω να κάνω μια διαπίστωση ότι ο κύριος Ευσταθίου δεν γνωρίζει, φαίνεται, ότι
η τιμή στον παραγωγό στο κρέας δεν ανέβηκε. Εάν οι κάποιοι κρεοπόλες προμηθεύονται από μεγάλους εμπόρους που κάνουν διανομή κρεάτων και αυτοί έχουν ανεβάσει την τιμή στους κρεοπόλες, αυτό είναι ένα ζητούμενο άλλο που πρέπει να το διερευνήσουν οι ίδιοι. Στον παραγωγό το κρέας το βοδινό που αναφέρθηκε πριν, το βόηο κρέας δεν έχει ανέβει. Μιλάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια την ίδια τιμή. Όχι μόνο στη δικιά μας την περιοχή, αλλά μπορώ να πω και σε πανελλαδικό επίπεδο, γιατί μιλάμε με πολλούς συναδέρφους και γνωρίζουμε τι γίνεται στην αγορά. Mm-hmm. Υπάρχουν... Όλο αυτό το φαινόμενο και αυτές οι αυξήσεις που φαίνεται ότι έχουν έρθει στον παραγωγό, το μόνο που έχει κερδίσει αυτή τη στιγμή είναι το εγωπρόβιο γάλα. Μόνο αυτό έχει ανέβει ένα 15%. Μπορώ να πω ότι ίσως να φτάσει και το 20%, αλλά στο κρέας παραμένει στα ίδια επίπεδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όλα τα ίδια, έτσι. Όλα τα είδη του κρέατος. Εντάξει, βεβαίως υπάρχουν, θα μου πείτε, και παραγωγοί οι οποίοι εξειδικεύονται και σε κάποια είδη, γιατί δεν εκτρέφουν όλα τα είδη κρέατος και είναι απολύτως κατανοητό. Αυτό που συμβαίνει όμως με την αύξηση των τιμών σε ό,τι αφορά στις ζωοτροφές, στα δημητριακά και στην ενέργεια, είναι η πραγματικότητα. Και είναι πραγματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μπορούμε να πούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Όταν κατεβήκαμε στην Αθήνα πριν περίπου από ένα μήνα στο Υπουργείο, αυτό μας ανέφερε και το Υπουργείο και οι συνεργάτες του Υπουργού εκεί. Δηλαδή το γνωρίζανε το θέμα και υποσχεθήκανε ότι θα στηρίξουν τους κτηνοτρόφους με κάποιο τρόπο ενίσχυσης ως προς τις ζωοτροφές, για να μην ανέβει τόσο πολύ το κόστος και δεν μπορούν πλέον και οι κτηνοτρόφοι να είναι βιώσιμοι. Γιατί αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό αυξήσεις των ζωοτροφών και το να μην ανεβαίνει ειδικά το κρέας, οι κτηνοτρόφοι, αρκετοί κτηνοτρόφοι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις και την άνοιξη δεν θα υπάρχουν κοπάδια. Είτε αυτά είναι βοηδοί ή ακόμα και εγωπρόβατα. Γιατί τώρα μπορούμε να μιλάμε ότι το γάλα ανέβηκε ένα 15 με 20% στα εγωπρόβατα, αλλά δεν μπορεί να ισορροπήσει την αύξηση που έχει έρθει από τις ζωοτροφές. Αυτό είναι ένα ζητούμενο πάρα πολύ μεγάλο και θα πρέπει η πολιτεία τώρα πλέον να καθίσει να δει με τους συνεργάτες που έχει εκεί το Υπουργείο πώς θα μπορέσει να βοηθήσει την όλη κατάσταση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο και οι παράπλευρες απώλειες όλης αυτής της κατάστασης, γιατί μας λέτε ότι μπορεί να μην υπάρχει αύξηση στην τιμή του κρέατος στους παραγωγούς, μας μιλάτε όμως για κάποιους άλλους παράγοντες που είναι άμεσα συνυφασμένοι με όλη αυτή την παραγωγή, δηλαδή ενέργεια, οι ζωοτροφές, όλα αυτά αν δεν υπάρχουν έτσι όπως πρέπει δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά όλη η αλυσίδα. Το εγωπρόβιο γάλα, κυρία Σταμπουλίδου, πήρε μία αύξηση ένα 15-20%, γιατί υπήρξαν κάποιοι έλλειχοι, μειώθηκαν αρκετά τα εγωπρόβατα στη χώρα μας και η ζήτηση της φέτας και με τους ελέγχους που έχει κάνει το Υπουργείο έφτασε σε ένα επίπεδο να μπορεί πλέον να πιέσει τους γαλοκτοβιομηχάνους να μην, με τον τρόπο του, δηλαδή να μην κάνουν αυτές τις νοστίες που φτιάχναν ή να κάνουν λιγότερες νοστίες από ό,τι φτιάχναν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά στο κρέας και ειδικά στο βόηο που είναι συνδεδεμένο με τα εισαγόμενα κρέατα, εκεί το πρόβλημα παραμένει να είναι με μικρές και χαμηλές τιμές ως προς τους παραγωγούς. Γιατί σε εμάς, αν υπάρξει μεγάλη αύξηση στο βόηο κρέας της τάξης του 40% που άκουσα ότι είπε ο κύριος Ευσταθίου, δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτή η αύξηση, γιατί είναι συνυφασμένο το δικό μας το βόηο κρέας με το εισαγόμενο. Και ξέρετε ότι τα εισαγόμενα κρέατα από την Ευρώπη που έρχονται και από άλλα κράτη είναι πολύ πιο φθηνά από ό,τι είναι τα εγχώρια. Άρα πιστεύετε ότι θα γίνει τι, ότι δεν είναι εφικτό να απορροφηθεί μια τέτοια ανατίμηση για να κοντράρει το εισαγόμενο βόηο κρέας? Ναι, δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια ανατίμηση αυτή τη στιγμή αν δεν ανέβει και το εισαγόμενο κρέας. Γιατί το εισαγόμενο κρέας που έρχεται στη χώρα μας ως συνήθως είναι οι πλάτες, οι λεγόμενες πλάτες, έτσι τις ονομάζουν τα κρεοπολία και οι άνθρωποι που ξέρουν από το κρέας.
αυτό το είδος του κρέατος είναι το πιο φθηνό κρέας που υπάρχει στην Ευρώπη και σε όλη την αγορά. Οπότε όταν έρχεται ένα τόσο φθηνό κρέας στην αγορά, την εσωτερική εδώ τη δική μας, δεν μπορεί ο παραγωγός να απαιτήσει να ανεβεί πάρα πολύ η τιμή. Δεν έχει τον τρόπο να διεκδικήσει την άνοδο της τιμής για να καλύψει το κόστος που έχει στις ζωοτροφές του. Μπορεί όμως ο ίδιος να αντεπεξέλθει σε αυτό, αν δεν έχει την απέτηση να ανέβει η τιμή. Δεν σας άκουσα. Ο ίδιος μπορεί να μην έχει την απέτηση να ανέβει η τιμή, μπορεί όμως να αντεπεξέλθει στην παραγωγή του. Όχι, αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι το ζητούμενο. Δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί καθόλου στην παραγωγή αυτού του προϊόντος. Οπότε μπορεί να έχουμε, αυτό μας εξηγήσατε πριν, προβλήματα το ερχόμενο διάστημα ή με την έναρξη του επόμενου έτους με τα κοπάδια. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα εάν δεν βρεθεί λύση. Ναι. Και σε ό,τι αφορά, θέλω να το ξανατονίσω, ότι ο κ. Ευσταθίου είπε ότι ανέβηκε στον παραγωγό το κρέας. Αυτή τη στιγμή, μέχρι και σήμερα, δεν έχει ανέβει. Άρα λοιπόν πρέπει να ρωτηθούν οι καταναλωτές ότι κάπου αλλού έχει ανέβει και υπάρχει αυτή η διαφορά. Ίσως στη μεταποίηση, στη διακίνηση, ναι, του προϊόντος. Βέβαια, εντάξει, ο καταναλωτής τώρα ανέβει. Δεν είναι σε θέση να το διαχωρίσει, γιατί βλέπει το τελικό αποτέλεσμα, που είναι τα λεφτά που φεύγουν από το πορτοφόλι του, κύριε Δουνάκη. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο με την αφορμή της συζήτησής μας. Πριν από κάποιους μήνες είχαμε συζητήσει για τα αμνοερήφια, τότε σε περίοδο Πάσχα, που υπήρχε κάποια έλλειψη και ανατίμηση επίσης του κρέατος αυτού, λόγω του ότι είχαν έρθει κάποιοι Ιταλοί παραγωγοί που προμηθεύτηκαν έτσι κρέας από την δική μας περιοχή. Έχει αποκατασταθεί αυτή η αλυσίδα. Αυτή η αλυσίδα είναι αλυσίδα η οποία εξαρτάται κάθε χρόνο σε εμάς από το ποια εποχή ακριβώς θα είναι το Πάσχα. Μάλιστα. Από ό,τι φαίνεται, η αγορά στα Βαλκάνια και στις γειτονικές χώρες έχει ανοίξει και πλέον αυτά τα κράτη πουλάνε πολύ περισσότερη παραγωγή σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη ή και σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό και είδαμε αυτό το φαινόμενο πέρυσι να έχει αυτή την αύξηση της τιμής. Ένα ήταν το Ιταλικό Πάσχα, το Καθολικό Πάσχα που συνέπεσε με το δικό μας και έγινε μεγάλη απορρόφηση αμνοερεφείων στα εκεί κράτη τα καθολικά, αλλά και τα βαλκανικά κράτη που μέχρι τώρα οι έμποροι εδώ κάναν εισαγωγές, δεν είχαν προϊόν να προμηθεύσουν τους εμπόρους, δεν υπήρχαν αρνιά στα βαλκανικά κράτη για να προμηθεύσουν τους εμπόρους και αναγκαστήκαν αυτοί οι άνθρωποι να διακινήσουν μόνο τα δικά μας τα εγχώρια αμνοερήφια. Ναι. Γι' αυτό και έγινε όλη αυτή η αύξηση της τιμής. Κύριε Δουνάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ στο σημείο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ, κυρία Σταμπουλίδου, καλό σας βράδυ. Αύξηση της τάξεως του 10% αναμένεται και στην τιμή του καφέ στα καταστήματα εστίασης της Αλεξανδρούπολης. Παρά τις προσπάθειές τους, οι επιχειρηματίες φαίνεται πως δεν θα μπορέσουν να απορροφήσουν όλο το κύμα των ανατιμήσεων και ως αποτέλεσμα θα αυξήσουν από 10 έως 30 λεπτά την τιμή του καφέ. Συνεχίζεται το ράλι των τιμών ακόμη και στην χοντρική πώληση, ειδικά στους προμηθευτές των καταστημάτων εστίασης. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται μια αύξηση στην τιμή του καφέ, αφού οι επιχειρηματίες αδυνατούν να απορροφήσουν όλες τις αυξήσεις στο 100%. Η αλήθεια είναι τον τελευταίο μήνα ότι είδαμε πάρα πολλές ανατιμήσεις και στα περισσότερα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τον κλάδο της εστίασης. Ας ξεκινήσουμε από τα αναλώσιμα, όπως είναι τα χαρτικά, τα ποτήρια και τα καλαμάκια που έχουν πάρει μέχρι και σε περιπτώσεις 100% πάνω. Μην ξεχνάμε το ρεύμα που όλη η χώρα μας έχει διαυξήσει, όλα τα νοικοκυριά έχουν διαυξήσεις. Ειδικά αυτές τις αυξήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες στο επαγγελματικό κομμάτι, που φτάνουν και το 100% σε αρκετές περιπτώσεις, όπως είναι τα εστιατόρια, που έχουν αρκετά μεγάλες καταναλώσεις. Και έρχεται αυτό το διάστημα, από εδώ και πέρα ξεκινάει και μια ανατίμηση
στο είδος του καφέ, που είναι το βασικό είδος το οποίο χρησιμοποιούμε τα περισσότερα μαγαζιά και της πόλης μας αλλά και της χώρας. Οι ανατιμήσεις που ξεκινάνε από αυτό το διάστημα και θα διαρκέσουν μέχρι και τις αρχές του χρόνου από την ενημέρωση που έχουμε, ανάλογα με την εισαγωγή του καφέ που έχει γίνει και το τι αποθέματα υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, προς το παρόν όλοι προσπαθούμε και έχουμε κρατήσει σε ένα επίπεδο τις τιμές μας, αλλά πολύ φοβάμαι ότι με τους ρυθμούς που πάει, που αυξάνουν τα προϊόντα, μην ξεχνάμε ελαιόλαδα, όλα τα προϊόντα, ακόμα και τροφίμων, θα δούμε γρήγορα και κάποιες μικρές ανατιμήσεις στο λιανικό κομμάτι, δηλαδή που θα φτάσει ο καταναλωτή. Σίγουρα παίζει ρόλο το πόσο αντέχει κάθε μαγαζί να κρατήσει τις τιμές που έχει. Το δικό μας το κομμάτι, αυτό που λένε οι επαγγελματίες, είναι ότι δεδομένη τη κατάσταση, σίγουρα δεν θέλει κανένας να ανεβάσει τιμές. Σίγουρα θα προσπαθήσουν όσο μπορούν να κρατήσουν τις τιμές εκεί που είναι, αλλά όπως προείπα, ότι δυστυχώς νομίζω ότι αυτό θα είναι αναπόφευκτο σε λίγο καιρό από τώρα, ειδικά όταν όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές που περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις. Την δεδομένη στιγμή υπάρχουν δεκάδες σενάρια για το πώς θα επηρεάσουν οι ανατιμήσεις αυτές την τιμή του καφέ. Δημοσιεύματα του διαδικτύου μιλούν για αύξηση 25% με την τελική τιμή να διαμορφώνεται στα 5 ευρώ ή πολύ μικρότερη της τάξης του 10%, ειδικά για τις μικρότερες επιχειρήσεις που θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης. Ευτυχώς η Αλεξανδρούπολη φαίνεται να βρίσκεται στην δεύτερη κατηγορία. Οι αλυσίδες είναι οι πρώτες που θα κοιτάξουν και κοιτάνε να ανεβάσουν τιμές. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι στις μεγάλες πόλεις ήδη οι αλυσίδες έχουν ανεβάσει τιμές, που πολύ πιθανόν να το δούμε και στην πόλη μας. Γι' αυτό λέω ότι πιθανόν να ανεβάσουν τιμές όλοι, δηλαδή θα ακολουθήσουν όλοι μια γραμμή που θα δοθεί από τα πρώτα καταστήματα που θα μπουν στο χώρο των ανατιμήσεων. Οι αυξήσεις που αναμένονται να δουν οι καταναλωτές είναι από 10 έως 20%. Ειδικότερα ο εσπρέσο από τα 1,4 μέχρι τα 2 ευρώ που πωλείται σήμερα θα φτάσει τα 1,6 έως 2,4 ευρώ, ενώ στον σερβιριζόμενο η αύξηση θα είναι μεγαλύτερη. Η τιμή θα διαμορφωθεί από τα 3,3 έως τα 3,6 ευρώ. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις, οι καταστηματάρχες ζητούν κατάργηση ή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Καλά, σίγουρα 5 ευρώ δεν θα φτάσει. Ίσως το δούμε σε μεγάλες πόλεις, ίσως το δούμε στα καφέ που βρίσκονται κάτω από την Ακρόπολη. Στην Αλεξανδρούπολη, από ό,τι οι εκτιμήσεις που έχουμε είναι ότι θα φτάσει, ίσως ο καφές να ανέβει γύρω στα 10 με 20 λεπτά, με το πιο μεγάλο φορτίο που πέφτει και στα εστιατόρια, που μπορούμε να δούμε κάποιες τιμές μεμονωμένες να αυξηθούν μέχρι και 10%. Δεν νομίζω παραπάνω. Ήδη οι ζαχαροπλάσεις έχουν ανακοινώσει μέσω του σωματείου τους ότι αυξάνουν τις τιμές κατά 7%. Άρα νομίζω ότι θα κινηθεί εκεί η αγορά και θα δούμε κάπου εκεί γενικά να αυξάνονται οι τιμές. Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα Αλεξανδρούπολη, ιστορία της πόλης και της περιοχής της, διοργανώθηκε στο κτίριο του Νομαρχείου. Στόχος του συνεδρίου είναι να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα για την ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, καθώς και στην ανάδειξη άγνωστων ως τώρα πτυχών της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής των ανθρώπων που τη δημιούργησαν και έζησαν σε αυτήν. Με επιτυχία και μεγάλη προσέλευση κόσμου ξεκίνησαν οι εργασίες του Διεθνούς Ιστορικού Συνεδρίου με θέμα Αλεξανδρούπολη, ιστορία της πόλης και της περιοχής της, που διοργανώνουν το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και το Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Το συνέδριο διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωση της Θράκης στην ελληνική επικράτεια και την είσοδο του ελληνικού στρατού στην πόλη. Στόχος του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, του πρώτου που διοργανώθηκε με αυτό το θέμα, είναι η συμβολή στην επιστημονική έρευνα που είναι αφιερωμένη στην ιστορία της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, η ανάδειξη άγνωστων έως σήμερα πτυχών της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής των ανθρώπων που την δημιούργησαν και έζησαν σε αυτήν, και ακόμη η μελέτη και προβολή της τοπικής ιστορίας με επιστημονικές μεθόδους. Στις εργασίες του συνεδρίου θα παρακολουθήσουμε 36 εισηγήσεις έγκριτων επιστημόνων που επιλέχθηκαν από την Επιστημονική Επιτροπή και κινούνται σε θεματικές περιοχές όπως η δημιουργία της πόλης και η ονομασία της, η δημογραφική της σύσταση, η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική, τα θρησκευτικά και κοσμικά κτίρια, η αρχαιολογική χώρη και τα μνημεία, η οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή και οι προσωπικότητες και τα πρόσωπα της πόλης. Εύχομαι η εμφανής πολυμέρεια και ο στέρεος διεπιστημονικός χαρακτήρας των εισηγήσεων του συνεδρίου, καθώς και η έκδοση των πρακτικών που θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να ακολουθήσει,
να αποτελέσουν μια καινούργια αρχή για μια πολύπλευρη και διεπιστημονική προσέγγιση της ιστορίας της Αλεξανδρούπολης, αυτής της νέας πόλης με το μικρό χρονικό βάθος, αλλά τελικά με την ιδιαίτερη ιστορική παρουσία, όχι μόνο στο παρόν, αλλά από ό,τι φαίνεται και στο μέλλον. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναλύθηκαν διάφορα ζητήματα που αφορούν την πόλη της Αλεξανδρούπολης, αλλά και τις γύρω περιοχές όπως την Τραϊανούπολη, τη Μάκρη, τη Βύρα και την Ένο. Έγινε ανάλυση του τοπονημίου Δεδέαγατς, του πολύτιμου καρπού της Ελιάς και τους πρόσφυγες στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνεται ένα συνέδριο αυτής της ποιότητας και αυτού του ενδιαφέροντος για την περιοχή μας σε αυτόν εδώ το χώρο. Καθότι αυτός ο χώρος διαχρονικά είναι συνδεμένος με την πόλη μας. Και πρέπει να σας πω ότι η τιμή είναι δική μας, κύριε Πρόεδρε, που διεξάγεται το συνέδριο εδώ στην Αλεξανδρούπολη και ειδικά στο Νομαρχείο. Ως Αντιπεριφερειάρχης Εύρου και ως Αλεξανδρουπολίτης είμαι συγκινημένος και ειλικρινά περήφανος που σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να σας καλωσορίζω στο Νομαρχείο, σε αυτό το νεοπλαστικό τύπο κτίριο που αποτελεί πλέον κοιτίδα σημαντικών πολιτιστικών δράσεων στα εγγένεια ενός ιδιαίτερου και ξεχωριστού επιστημονικού συνεδρίου που θα φωτίσει και θα αναδείξει σκηνές από την τοπική ιστορία του τόπου μας. Η πόλη της Αλεξανδρούπολης, η περιοχή, θα θυμηθεί και όλοι εμείς που είτε γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εδώ, είτε την επιλέξαμε ως τόπο κατοικίας, αλλά και ενδεχομένως και ως τόπο επίσκεψης, θα μάθουμε για αυτήν την περιοχή μέσα από τις επιστημονικές αναφορές όλων των εκλεκτών καθηγητών, ερευνητών, ομιλητών που συμμετέχουν στο συνέδριο. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στους πρωτοστάτες και σε όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για τη διεξαγωγή του συνέδριου αυτού, το οποίο σαφώς και είναι πολύ χρήσιμο για τον τόπο μας, διότι δεν θα πω πολλά πράγματα, αλλά θεωρώ ότι έχει μια 20ετία, 30ετία που έχει αρχίσει και αναζητείται η ιστορία του τόπου μας, παρόλο που είμαστε μια περιοχή που ήταν στις παρυφές μιας πρωτεύουσας αυτοκρατορίας για πολλά χρόνια. Επίσης, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία της εργασίας του συνέδριου και να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι από το συνέδριο αυτό θα αναδειχτούν πτυχές άγνωστες για την ιστορία της πόλης και του τόπου μας και τα συμπεράσματα αυτού του συνέδριου θα ήταν χρήσιμα να διαδοθούν σε όλη την κοινωνία, την τοπική αλλά και πανελλήνια. Είναι σημαντικό να τιμούμε τις ρίζες μας, να γνωρίζουμε τη διαδρομή των προγόνων μας, να τιμούμε τα καταρθώματά τους, να επισημαίνουμε τα λάθη τους για να μην τα επαναλαμβάνουμε. Επιτεύγοντα που έχουν γίνει στα 100 χρόνια, ανάπτυξη του λιμανίου, αεροδρόμιο, εξυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο προηγείται από γενέστερο το σιδηρόδρομο στην Αλεξανδρούπολη, πριν από την πόλη, γνατή οδό, τουριστική άθληση, διασύνδεση τη Αλεξανδρούπολη με άλλε αγορέ, τουριστικέ και μη, το πανεπιστήμιο μα, το οποίο βρίσκεται σήμερα εδώ πέρα με το τμήμα Ιστορικών Τεχνολογίων, η Αλεξανδρούπολη τη πολυφωνία, πολυσυλλεκτική κοινωνία, καθώ πέρα από του ντόπιου, εδώ υπήρχε αρμένη κοινότητα, ξέρετε καλύτερα και παλιότερη, η μουσουλμανική κοινότητα, λειτουργήσαν προξενία διαφόρων χωρών, 8-10 υπάρχουν διάφορε συμμετέχειε. Η Αλεξανδρούπολη δημιουργήθηκε κυρίω από του Ενίτε Καπαδόκε, Πόντιου, λιγότερου Μικρασιάτε που έρθαν εδώ μετά το 1922. Αλλά και η νεότερη ιστορία πληθυσμό τη ενισχύθηκε από την εσωτερική μετανάστευση των Ευρυτών, αλλά και από αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, ο κύριος Γιάννης Μαργαριτίδης, ο οποίος είχε εκδώσει πολύ πρόσφατα μία ανακοίνωση, μία επιστολή, έκκληση να κλείσουν άμεσα τα αναχώματα του Ερυθροποτάμου, άμεσο αίτημα όλων των αγροτών της περιοχής. Κύριε Μαργαριτίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από μένα. Πώς έχει η κατάσταση τώρα? Καταρχήν, ξεκινώντας, πρέπει να πω ότι ήδη έπρεπε να γίνουν όλες αυτές οι παρεμβάσεις, να κλείσουν τα αναχώματα. Δυστυχώς ο καιρός μας πρόλαβε. Και δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Πάντως, πρέπει να πούμε ότι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων είναι πάρα πολύ δικαιολογημένες.
γιατί πρέπει να πούμε ότι σήμερα στα αναχώματα του Ερυθροποτάμου έχουν, είναι ανοιχτά 24 ρήγματα και η κοιλάδα του Ερυθροποτάμου έχει 37.000 στρέμματα καλλιεργήσιμα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν καλλιέργειες, υπάρχουν βαμβάκια, υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες οι οποίες κινδυνεύουν. Μπορεί να πλημμύρισαν και όλα με αυτή τη βροχή, δεν ξέρουμε ακόμα. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα, έχουν καταστραφεί, όπως είπα, τα αναχώματα, έχουν καταστραφεί η αγροτική οδοποιία, έχουν μεταφερθεί φερτά υλικά, χώματα, άμμος, πέτρες μέσα στα χωράφια, τα οποία δεν καλλιεργήθηκαν αυτά τα χωράφια, παραμένουν τα χώματα μέσα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα. Δυστυχώς οι ευθύνες και της περιφέρειας και του Δήμου αλλά και του Υπουργείου Γεωργίας της κυβέρνησης γενικά είναι μεγάλες, γιατί μπορούσαν όλο το διάστημα του καλοκαιριού να κλείσουν τα ρήγματα, να κάνουν όλες τις απαραίτητες εργασίες, ούτως ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να πλημμυρίσουν τα χωράφια, να μην υπάρξουν άλλες ζημιές στην αγροτική παραγωγή. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει αυτό το πράγμα. Απλώς οι διοικούντες βγαίνουν στα κανάλια, το παίζουν δημοσιογράφοι, λένε ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα κλείσουν τα ρήγματα, αλλά δυστυχώς μέχρι σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Και γι' αυτό σας λέω ότι οι αγρότες της περιοχής δικαιολογημένα αγανακτούν με όλη αυτή την κατάσταση, δικαιολογημένα διαμαρτύρονται, γιατί δεν έχει γίνει τίποτα, απλώς μόνο υποσχέσεις. Και όσον αφορά για την κυβέρνηση του Υπουργείου Γεωργίας, δυστυχώς έχει μεγάλες ευθύνες, γιατί είναι το μόνο αρμόδιο Υπουργείο για την αγροτική παραγωγή. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει τίποτα. Και σαν κυβέρνηση φαίνεται ότι υπάρχουν χρήματα για άλλες δουλειές, για άλλα πράγματα, για να στέλνουμε και στρατό στην Αφρική και στη Σαουδική Αραβία να το χρηματοδοτούμε, αλλά για την αγροτική μας παραγωγή και ειδικά για την περιοχή μας δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτό μας λένε τουλάχιστον. Κύριε Πρόεδρε, για να μην γίνουμε ξανά στο 24 ρήγματα. Πάλι, ναι. Πρέπει άμεσα να κλείσουν τα ρήγματα, να γίνουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις ώστε να υπάρχει και η αγροτική δρόμη, αλλά και τέλος πάντων πρέπει να καθαρίσει και του Ερυθροποτάμου. Γιατί φανταζόμαστε ότι και αυτό είναι ένα πολύ βασικό. Έχει γεμίσει, ναι. Δεν μπορεί να κρατήσει πολύ νερό. Πρέπει να καθαριστεί και εκεί του Ερυθροποτάμου. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Μιλήσατε για 37.000 στρέμματα καλλιεργήσιμα. Θέλω να σας ρωτήσω, μιας και μας είπατε πως ακόμη από την βροχή που έπεσε ήδη δεν ξέρετε αν έχουν πλημμυρίσει χωράφια. Το υποθέτετε όμως. Είναι ένα υπαρκτός κίνδυνος. Ήταν πάρα πολλές, είναι πολλές μέρες που έβρεξε. Αυτά υπήρχε κίνδυνος με λίγη βροχή να πλημμύριζαν τα χωράφια. Ευελπιστώ να μην έχουν πάθει οι αγρότες καμιά καταστροφή, να μην έχουν πλημμυρίσει, γιατί σας είπα υπάρχουν καλλιέργειες αυτή τη στιγμή, να μην έχουν πάρει καμιά ζημιά. Το εύχομαι, το ευελπιστώ. Αλλά δεν είναι με τα ευχολόγια να γίνονται δουλειές. Εδώ χρειάζεται η πολιτεία άμεσα, η περιφέρεια, ο Δήμος, η κυβέρνηση να παρέμβουν ούτως ώστε να λυθεί αυτό το θέμα, που έπρεπε να είχε λυθεί. Όπως κάθε χρόνο που θα έπρεπε τέτοια εποχή να έχει λυθεί και από ό,τι φαίνεται τίποτα δεν γίνεται, γιατί δεν είναι τωρινό το φαινόμενο ούτε το πρόβλημα αυτό. Σίγουρα. Και οι παρεμβάσεις που έχουν, όχι μόνο στον Ερυθροπόταμο, γιατί πλησιάζουμε προς το χειμώνα και ευελπιστούμε να μην κατεβάζει σε όλο το μήκος του νομού πολύ νερό ο ποταμός Εύρος και πάθουμε καμιά ζημιά. Ενώ βλέπουμε από την άλλη πλευρά εδώ στην περιοχή της Αδριανούπολης τουλάχιστον ότι η Τουρκία κάνει παρεμβάσεις στον ποταμό Εύρο, στον Άρδα, στον Τούντζα, κάνει παρεμβάσεις, κάνει εμβάθυνση της Κήτης, ενισχύει τα τυχώματα, ενώ εμείς από τη μεριά μας δεν κάνουμε τίποτα, κάνουμε ψηλοδουλειές δηλαδή. Ενώ έπρεπε να γίνουν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, εδώ και χρόνια το φωνάζουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουν γίνει ούτε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον Εύρο, αλλά ούτε στον Ερυθροπόταμο και πουθενά δεν έχουν γίνει. Και βλέπουμε τα φαινόμενα που γίνονται και με την Αλεξανδρούπολη τελευταία που πλημμύρισε και το αεροδρόμιο και εκεί και το δικό σας το κανάλι είχε πλημμυρίσει με τα νερά. Έτσι ακριβώς ήταν. Δεν έχουν γίνει παρεμβάσεις. Mm-hmm.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό, κύριε Μαργαριτίδη, και κάθε χρόνο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και εσείς ακόμη περισσότερο όλον αυτόν τον ορατό κίνδυνο, που παρότι το περιμένουμε, φαίνεται πως αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι για να μεριμνήσουν για όλη αυτή την κατάσταση δεν γίνεται. Να ρωτήσω ότι φτάνουμε μετά πάντοτε στη διαδικασία των αποζημιώσεων, έτσι, των καταγραφών των ζημιών. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα και από ό,τι φαίνεται υπάρχουν ακόμα διαδικασίες και με τις καταστροφές που έγιναν την Άνοιξη. Ακόμα δεν έχουν βγει τα πορίσματα στον ΕΛΓΑ και ο ΕΛΓΑ να μην πάθεις καταστροφή. Μπροστά στη ζημιά δεν υπάρχει κέρδος. Έτσι, δεν μην φτάσουμε εκεί να παρακαλάμε από τον ΕΛΓΑ να δώσει κάποια χρήματα, κάποιες αποζημιώσεις στους αγρότες που δεν αποζημιώνονται 100% για όλη τη ζημιά. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό βάσει του κανονισμού. Έτσι, αλλά πρέπει να πάρθουν, η ουσία είναι ότι πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Να πάρθουν άμεσα μέτρα για τα τωρινά, για να κλείσουν τα ρήγματα στον Ερυθροπόταμο, αλλά και σταδιακά να κάνουμε και αντιπλημμυρική προστασία στο νομό μας. Να μην έχουμε κάθε χρόνο αυτό το ζήτημα με τις πλημμύρες. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτό το πράγμα. Εδώ δαπανούνται ποσά τεράστια για να κλείσουν τα λαγόματα, να μπαλωθούν ή να ρίξουν χώματα, ενώ έργο ουσίας δεν γίνεται. Που κάθε χρόνο, ξέρετε, τα ρήγματα, άμα έρθει νερό, πάλι ανοίγουν, τα ξαναβουλώνουμε. Δηλαδή είμαστε σε μια διαδικασία που θα δαπανούνται και έχουν δαπανηθεί τεράστια ποσά, αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα. Πιστεύετε ότι πρέπει να δοθεί και μια γενικότερα οριστική λύση στο θέμα των αναχωμάτων, γιατί τα περισσότερα από αυτά είναι πολλών δεκαετιών, κύριε Μαργαριτίδη, και το γνωρίζετε πολύ καλύτερα αυτό. Σίγουρα, εδώ το... Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να υπάρχουν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Κάτι πιο σταθερό, ναι. Σοβαρά μέτρα, με σχεδιασμό. Τα ξέρουν οι επιστήμονες αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, εγώ είμαι ένας απλός αγρότης που βλέπω. Ξέρω τα αναχώματα. Εδώ το μεγάλο ανάγωμα που συγκρατεί τα νερά του Εύρου είναι το 1957. Δεν έχουν γίνει σοβαρές παρεμβάσεις. Έχουν γίνει κάποια μπαλώματα, ας πούμε, στα ρήγματα. Το ίδιο και τα αναχώματα στον Ερυθροπόταμο. Είναι πολύ, πολύ παλιά. Πρέπει λοιπόν να πάρθουν κάποια ουσιαστικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Πρέπει να δοθούν χρήματα για αντιπλημμυρική προστασία και να γίνει σχεδιασμός. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν, σας είπα, επιστήμονες που τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι, πρέπει να γίνει. Αλλά δυστυχώς οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν έχουν κάνει τίποτα, δεν έχουν ασχοληθεί με την αντιπλημμυρική προστασία. Εγώ θυμάμαι βγαίναν οι νομάρχες πάνω στα, οι περιφερειάρχες πάνω στα αναχώματα, ο κίνδυνος να τους παίζουν τα κανάλια. Η ουσία δεν είναι να το παίζουμε δημοσιογράφοι και να δείχνουμε, ας πούμε, την καταστροφή. Η ουσία είναι να παλέψουμε ούτως ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και οι αγρότες μέσω των αγροτικών συλλόγων και ειδικά της περιοχής του Αρμιά και μιλάμε για τον Ερυθροπόταμο, πρέπει μέσω τους αγροτικούς συλλόγους τους να οργωθούν, να παλέψουν, να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Να μην έχουν κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Ναι, πρέπει να ακουστεί και η δική του συμφωνή και πρέπει να την προτάξουν πολύ, πολύ πιο δυνατά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας και για τον χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή νύχτα. Επανεξελέγει πρόεδρος ο Ηλίας Γρηγοράκης στις πρόσφατες εκλογές της Ένωσης Μοτοσυκλετιστών Αλεξανδρούπολης, οι Αγριάνες. Η συμμετοχή στη διαδικασία ήταν πολύ μεγάλη, ενώ το σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ανανεώθηκε κατά 60%. Μετά από μια πετυχημένη εκλογική διαδικασία την περασμένη Κυριακή, τα μέλη του νέου σώματος της Ένωσης Μοτοσυκλετιστών Οι Αγριάνες, μέδρα την Αλεξανδρούπολη, συγκρότησαν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Πρόεδρος παρέμεινε ο Ηλίας Γρηγοράκης, αντιπρόεδρος ο Νίκος Κεσουδάκης, γραμματέας ο Αναστάσιος Καραλιάς, ταμείας ο Γιάννης Βαβούρας και γενικός αρχηγός ο Αντώνης Αντωνακούδης. Την Κυριακή είχαμε τις εκλογές της Ένωσης Μοτοσυκλετιστών Αλεξανδρούπολης Οι Αγριάνες. Πολύ μεγάλη συμμετοχή, 153 μοτοσυκλετιστές και μοτοσυκλετίστριες πήραν μέρος. Αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και πολύ ωραίο το κλίμα. Σήμερα έγιναν οι αρχαιρεσίες. Σήμερα κάναμε τη συγκρότηση σε σώμα, εκ νέου πρόεδρος για δεύτερη θητεία. Μεγάλες οι ευθύνες γιατί έχουμε βάλει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά. Πολύ καλό το ΔΣ.
και ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Είχαμε νέα μέλη στο ΔΣ. Ναι, είχαμε κατά 60% ανανέωση. Είναι κάτι που το είχαμε βάλει στόχο από την αρχή. Κάθε ΔΣ ανανεώνεται τουλάχιστον κατά το ίμιση, για να μπορέσουν όλοι οι φίλοι μοτοσυκλωτιστές να περάσουν από θέσεις ευθύνης και να προσφέρουν όλοι στο Σύλλογο. Οι μοτοσυκλωτιστές της Ένωσης συνεχίζουν ακάθεκτη τις δράσεις τους, διοργανώνοντας σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο εκδρομές, αλλά παράλληλα επιτελούν και κοινωνικό έργο με τις εκδηλώσεις τους. Τους επόμενους δύο μήνες θα γίνει ειδική εκπαίδευση για την ασφαλή οδήγηση, στην οποία θα συμμετάσχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου. Δεν σταματάμε. Σε έναν απολογισμό που κάναμε για την πρώτη τριετία, είχαμε 140 επίσημες δράσεις. Αυτό σημαίνει ότι μόνο στις γιορτές και μόνο μέρες που ήταν πολύ άσχημος ο καιρός, μείναμε χωρίς δράση. Όλα τα υπόλοιπα Σαββατοκύριακα κάναμε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, εκπαιδεύσεις μοτοσυκλετών, μοτοβόλτες. Τώρα στο επόμενο διάστημα υπάρχει κάποια δράση που θα ξεκινήσετε? Στο επόμενο διάστημα και για τον Οκτώβριο και Νοέμβριο έχουμε τις εκπαιδεύσεις από το Ινστιτούτο Μοτοθέσης στην ασφαλή οδήγηση. Είναι μαθήματα τα οποία γίνονται και σε θεωρητικό επίπεδο και στην πράξη, σε συνθήκες δρόμου. Με στόχο όλα τα μέλη του Συλλόγου να περάσουν αυτή την εκπαίδευση. Να κάνουμε ασφαλέστερους τους οδηγούς στην κίνησή τους στον δρόμο. Οπότε για να συμμετέχει κάποιος πρέπει να γραφτεί στο Σύλλογο? Μπορούν να συμμετέχουν μοτοσυκλωτιστές και που δεν είναι στο Σύλλογο. Εννοείται ότι όλα τα μέλη του Συλλόγου θα περάσουν την εκπαίδευση, το έχουμε συμφωνήσει αυτό, το έχουμε καθορίσει. Είναι ελεύθερη όμως η συμμετοχή για όλους τους μοτοσυκλωτιστές. Στην πανδημία του κορονοϊού τώρα, κυρίες και κύριοι, 2.313 είναι τα νέα κρούσματα που καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο πανελλαδικά. 39 θάνατοι και 361 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις Σέρες καταγράφονται 270 νέα κρούσματα. Σε 2.313 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού τα οποία κατεγράφησαν στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Κατά το ίδιο διάστημα κατεγράφησαν 30 θάνατοι. Παράλληλα σε 361 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Από τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 24 ωρών, τα 14 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων ανέρχεται σε 692.197, εκ των οποίων 50,8% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 116 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 2.171 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 30, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 15.348 θάνατοι. Το 95,4% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 361. Η διάμεση ηλικία τους είναι 66 έτη. Το 80,6% έχει υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, 319 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι και 42 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Από την αρχή της πανδημίας έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας 3.239 ασθενείς. Εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας είναι 210. Ο μέσος όρος εισαγωγών του 7ημέρου είναι 202 ασθενείς. Η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη, ενώ η διάμεση ηλικία των θανόντων είναι 78 έτη. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις Σέρες καταγράφονται 270 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Πιο συγκεκριμένα, 56 στον Εύρο, 18 στη Ροδόπη, 53 στην Ξάνθη, 35 στην Καβάλα, 1 στη Θάσο, 61 στη Δράμα και 46 στις Σέρες. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ.